Το καπουτσί να μας πει τι δεν κατάλαβα. Ναι, ποιο. Γεια σας. Γεια σου. Πολλά μπορώ να σας πω. Τι θέλετε να σας πω. Όχι, δεν κατάλαβατε. Θα βρούμε κάτι να κάνεις τι τώρα. Εμείς έχουμε γελάσει τόσο τώρα με την επικαιρότητα. Όπου ξέρεις η κωμωδία τώρα, αυτό που μας είπες τώρα, είναι λίγο, σε έχει ξεπεράσει, καταλάβες. Ποια είναι η επικαιρότητα. Όλοι αυτοί τα οποία συμβαίνουν. Ο Παλαιοκώστας. Έγινε ο Παλαιοκώστας, είναι ο Θεός. Θέλω να σας πω εξής. Την πρώτη φορά που απέδρασε με ελικόπτερο. Ανησύχησες. Όχι, όχι, τι ανησύχησα. Ήμουνα καλεσμένος την επόμενη μέρα. Πού παιδί μου. Εδώ. Έλα. Κάθε φορά έχεις απόλυτο. Που δεν ήξερες ακριβώς το γεγονός. Μήπως είναι τίποτα κανένα συνθηματικό. Στέλνετε εσείς δελτίο τύπου το ποιοι θα είναι καλεσμένοι και το συνθηματικό. Και ανάλογα όταν είναι ο καπουτζίδης γίνεται. Σοβαρά δουλεύει. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Αλήθεια. Τη μέρα που όλοι λένε αυτός ο υπουργός θέλει σκότωμα. Ή αυτός ο γραμματέας θέλει σκότωμα. Σκότωμα, να το λέμε τώρα με τη μεταφορική έννοια μας που είχε τρομοκρατία. Γιατί μας λένε ότι στοχοποιούμε γιόρα στο Βουλγαράκι. Μάλιστα. Καταρχήν, ποιο να στοχοποιεί στο Βουλγαράκι. Φαίνεται από μακριά το πράγμα. Κάνει μπαμ. Αλλά επειδή γίνεται και όλη αυτή η ιστορία με τα ελικόπτερα της απαγωγής. Εγώ το μεταξύ τώρα, το έμαθα από σένα, ναι. Είχες, μες την ενημέρωση. Ναι, βέβαια. Αλλά έχεις χρησιμοποιήσει και εσύ το θέμα του ελικόπτερου. Για μου πώς το πήραν από σένα. Αυτό φοβάμαι. Ποιο ήταν το επεισόδιο με το ελικόπτερο. Δραπέτευσε έτσι η Ζουμπουλή από το νοσοκομείο. Θα σας πάρουν τηλέφωνο. Τι γαδά το. Καλά, από κανένα μας εσύ. Αυτό το συνειρμό που έκανες εσύ αποκλείεται τον κάθε αστυνομικό. Καταρχάς, δηλαδή στην πρώτη απόδραση του Παλαιοκώστα ήσουν εδώ καλεσμένο. Αμέσως μετά νομίζω ότι εκεί ήταν πάλι. Στη δεύτερη απόδραση του Παλαιοκώστα ξανά καλεσμένο. Άρα είμαστε μέρος του σχεδίου. Άρα από ό,τι βλέπω γιατί μπορεί τώρα έχουν συλλάβει. Τον, έχουν συλλάβει τον πιλότο, ξέρεις, δεν μπορούσα να πιάσω τον Παλαιοκώστα. Θα έρθουν και κατά δόμενο τον πιλότο. Έχουν συλλάβει τον περιπτερά, έχουν συλλάβει τον φαροφύλακα πάνω από όπου πέρασε το ελικόπτερο γιατί δεν τους ειδοποίησε. Έχουν συλλάβει όποιον θες εκτός φυσικά από τους κατεστούμενους. Έτσι, νομίζω ότι θα μας πει. Όχι, γενικότερα είσαι ύποπτος τώρα που το σκέφτομαι. Καταρχάς, ο Παλαιοκώστας μάθαμε ότι πήγε στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Κοντά στα Σέρα. Α, Σέρα. Ναι, ναι. Παίζει ένα έργο που λέγεται Από μακριά. Ναι. Δηλαδή από μακριά από ελικόπτερο. Σωστά. Εντάξει. Και επίσης τρέχει συνέχεια. Εγώ. Ναι. Ναι. Γιατί κάνω ένα σπρίντερ. Εσύ κάνεις σπρίντερ. Εγώ κάνω σπρίντερ. Ναι. Α, έχουμε δει. Του μέλλοντος όμως, το 2045. Α, το 2045 μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Ναι. Μέχρι τότε όλοι θα τρέχουμε. Όλη η Ελλάδα θα είναι σπρίντερ μέχρι το 2045. Νομίζω ότι η Ελλάδα τρέχει έτσι κι αλλιώς. Ω, ναι. Άξερα, τρέχει και δεν φτάνει. Βάλε ότι συλλαμβάνουμε το 2045 γιατί πέσει ένα έργο που είναι μελλοντολογικό. Βάλε. Βάλε ο Κώστα. Βάλε το, βάλε. Έλα, βάλε. Τότε τον βρίσκουμε. Δεν είναι κάτι αισιόδοξο. Όχι, δεν είναι η 45η απόδραση του Παλαιοκώστα. Δεν θα δωρείτε τα πείτε αυτά, δεν θα το φέρετε εδώ πέρα να του πείτε τι παρεμβάσει. Γιατί ο Θοδωρής το γράφει. Ναι, ο Θοδωρής το έχει γράψει το έργο. Εντάξει, βάλε, έχει κάποιο μέσο κι εσύ. Καλά, να βάλω, Θεοίδης, Ναι, βάλ το στις μαγείρες. Κάνει πόσο Eurovision μέχρι τώρα. Δύο. Δύο, ναι. Ο συγκεκριμένος ο Παλαιοκώστας στερείται φαντασίας άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό αποδείχθηκε. Γιατί το λες αυτό. Γιατί ξανά κάνει το ίδιο. Α, τι θες να πεις ότι και εγώ ξανά κάνω το ίδιο. Όχι, για τον Παλαιοκώστα. Δηλαδή ότι πλέον ξεφτυλίστηκε. Ναι, έτσι. Δεν έχει φαντασία. Δεν νομίζω. Συνταγή που κερδίζει δεν την αλλάζει. Αυτό έκανε ο άνθρωπο. Άμα ήταν μάγκα την άλλη φορά να φύγει με υποβρύχιο. Όχι, όσο βλέπει. Το θέμα είναι να φύγει. Για αυτόν. Δεν είναι τα. Να σου πω, άκουσε κανέναν να πει να στεναχωρήθηκε για αυτό. Για την απόδραση, ναι. Ναι, ξέρω ότι είναι δύσκολο το να απαντήσει τώρα στον αέρα. Αλλά εγώ, παιδιά, όσου άκουσα, όλοι το κατευχαριστήθηκαν. Εντάξει, δεν λέω. Ίσως είμαστε ένας λαός ο οποίος δεν έχει πλήρη συνέστηση, ας πούμε, της εγκληματικότητας, με την έννοια, εάν προέρχεται τόσο από τους εγκληματίες όσο ναι. από την πολιτεία. Ξέρεις, είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά οι περισσότεροι το είδανε ως χαβάλια. Μου διηγήθηκαν το εξής περιστατικό. Έχουν βγει καταρχήν εκατομμύρια. Καλά τα εκατομμύρια ανέκδοτα. Είναι πραγματικό, είναι στην ποια είναι η κεντρική πλατεία των Βρυξελών. Και είναι προχτές Έλληνας, συνάδελφος, ο οποίος προχωράει εκεί, ακούει. Μπράβο, ρε μεγάλε! Μέσα στι Βρυξέλλε να φωνάζει. Λοιπόν, στην πλατεία την κεντρική των Βρυξελών έχει ένα σουβλατζίδικο. Ναι. Και το ρωτάει, τι έγινε, λέει. Πατριώτη, σουβλατζή πατριώτη. Και λέει, απέδρασε ξανά ο Παλαιοκώστας. Στην πλατεία των Βρυξελών. Και ο άλλο πανηγύριζε, α πούμε. Δηλαδή, πώ είναι το, είμαστε, δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Μέχρι βέβαια που θα κάνουμε την απαγωγή. Αν θα κάνει την απαγωγή, φαντάζομαι, γιατί βγήκε να κάνει κάποια απαγωγή. Α, γι' αυτό. Μα το σενάριο είναι, είναι πολύ κλασικό. Ναι. Δραπέτευση, απαγωγή, δεν υπάρχει σύλληψη, ξανά τα ίδια, άντε, ξανά τα δηλαδή, ίδια, μιλάμε... είναι σαν το Lost. γι' αυτό τους παρακαλώ να προτιμάτε από σήμερα το Prison Break του Αντένα, το οποίο άρχισε στο κανάλι μας
και το οποίο έχει πολύ περισσότερες εναλλαγές. Α, έχει το. Ο τρίτος κύκλος αρχίζει. Ναι, ποιος? Ναι, ο τρίτος κύκλος βεβαίως και χωρίς τώρα ευκολίες, ελικόπτερα κτλ. Μιλάμε για πραγματικά hardcore αστυνομικό. Και με κανονικούς μπάτσους. Πάμε συνέχεια. Είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί μας, ο άνθρωπος των αποδράσεων. Θέλω να σου πω το εξής, να μην το ξεχάσω. Το ξέρεις ότι ήρθε το Σάββατο στην παράσταση. Να παίξει. Όχι, να δει. Από ό,τι ξέρω, παίζει και ένα θεατή στην παράσταση. Παίζει, παίζει και ένα θεατή. Στην πρώτη θέση, κατσικώθηκα. Λέω κάποτε. Το ξέρεις ότι είχα αγωνία. Μπορεί να σηκωθεί πάλι. Δεν είχα, όχι, δεν είχα για τους φίλους μου όταν ερχόταν. Πιο άνετος ήμουνα. Επειδή ήταν να περίσει από κάτω, είχα ένα άγχος, ένα καρδιοκτήμι. Γιατί είχες άγχος, έτσι αλλιώς. Εκεί θα γράψει. Δεν, δεν είναι για καλό άνθρωπο, δεν πάει πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτα απ' όλα δεν το πήρα χαμπάρι, ήταν ο Καπουτζίδης. Μια σαύρα είδα εγώ να παίζει. Και μου λένε αυτό ήταν ο Καπουτζίδης. Τώρα εγώ πώς το λέμε. Από μακριά. Από μακριά και τη σαύρα κάνεις. Κάνω έναν αθλητή. Νόμιζα ότι ήταν φίλο μου ο Θεοδωρή. Όχι. Κάνω έναν αθλητή. Είναι φίλο μου γιατί μου έχει γράψει νομίζω τον πιο αστείο ρόλο που έχω παίξει ποτέ. Κάνω έναν αθλητή που έρχεται από το 2045 από το μέλλον. Είναι σπρίντερ. Τρέχει 100 μέτρα σε 6 δευτερόλεπτα. Και από το ντόπινγκ, ναι, έχει γίνει μισό σαύρα, μισό άνθρωπο. Σαύρα δεν τρέχουν γρήγορα. Είναι κομμωδία αυτή, κατάλαβα. Ναι. Και επειδή είναι από την Υγρή Τεσσερών. Μιλάει και με προφορά. Έχω πολλά πράγματα γενικότερα. Και έχω και μια ωραία τεράστια. Καλά την ωραία την προφορά. Δηλαδή, πώ σαν να λέμε. Τι θε να σε πω τώρα, θε να αρχίσει να μιλάει στα καλά καθόμενα έτσι. Έτσι, ρε, έτσι μου λέμε. Πώ είναι το τρελάθηκα. Σε ψαλώθηκα. Το γράφουν και στο. Το γράφει στο Παζερεκό. Σε ψαλώθηκα με το Παζερεκό. Τα ψαλώθηκα που κόλλησαν με το διαστημάνθρωπο αυτό. Με τον αθλητή, εν πάση περιπτώσει, του 2045. Είναι από την Υγρήτα. Α, την Υγρήτα. Γιατί την Υγρήτα είναι αφού. Και το 2045 παραμένει όπως είναι τώρα. Δηλαδή βλέπουν το ρε τη ρε. Έχουν. Ναι. Υπάρχει αυτή η ατάκα. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχουν γίνει εκλογές ή ακόμα αυτό που συζητάμε. Φαντάζομαι ακόμα ο Παντρέου Καραμανλής θα είναι. Αλλά αμέσως έχουν γίνει αυτές οι εκλογές που συζητάμε τώρα. Δεν μπορούν να γίνουν σε κανένα εξάμεινο, σε κανένα τρίμηνο ή τραβάνε με από δικαιά. Οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε δεινόσαυρους. Όπως είσαι μισοσαύρα, είσαι δεινόσαυρη. Έχω ένα ντοκουμέντο το οποίο νομίζω ότι εσύ που είσαι άνθρωπος της Eurovision πρέπει να το παρακολουθείς με ιδιαίτερη προσοχή. Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι άνθρωπος της Eurovision. Είναι άνθρωπος της Eurovision και την αγαπάει η Eurovision και έχει γράψει. Είναι το τραγούδι που όλοι συζητάμε του Σάκη. Αποδεικνύουμε ότι έχει μια στενή σχέση με τον Bollywood. Ινδικό τραγούδι, θυμάσαι που παλιά κλέβαμε. Το τραγούδι σου έχει ινδικό. Έχουμε ντοκουμέντα, αντί να μιλάμε έτσι, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Για να το ακούσουμε.